ό,τι και όποιες και αν είναι οι προβλέψεις. Mm-hmm. Εμείς πιστεύουμε ότι θέτοντας τον λαό και σε κρίση στο λαό το έργο, το αποτέλεσμα της πολιτικής μας, καθώς και τις προτάσεις μας για το μέλλον, ναι, ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, η νίκη, ναι, θα είναι του Πασόκ. Προσθέτουμε ταυτόχρονα, ναι, ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας για να κρίνεται ένα συνολικό κυβερνητικό έργο. Κύριε Παυλόπουλε, θα σας πω το εξής. Εδώ καταλαβαίνετε, αν συγκρίνετε το τι έγινε το 1996, ποια είναι η αμηχανία του κυρίου Σιμίτη και του Πασόκ. Το 1996, επειδή ήξερε ότι θα τις κερδίσει εκλογές με τους υπολογισμούς του, τις έκανε προώρες και τότε δεν τον ένοιαζε να ολοκληρώσει τη θητεία αυτή συνέπεια με τους θεσμούς. Ναι. Τώρα, με συγχωρείτε κύριε Θανασέκη, τώρα λοιπόν, επικαλούμενος ΟΝΕ, διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση, γιατί οι δείκτες της ΟΝΕ θα κρυθούν 31-12 κατά βάση από τον πληθωρισμό, ναι, που θα κρυθεί αρχές Φεβρουαρίου περίπου. Ναι. Λοιπόν, τώρα έρχεται και λέει να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας, γιατί πρέπει να την ολοκληρώσουμε. Ξέρετε γιατί το λέει? Γιατί ξέρω ότι αν κάνει προώρες εκλογές θα τις χάσει. Μάλιστα. Γιατί αν ήξερε ότι θα τις κέρδισε, θα τις έκανε αύριο το πρωί. Αλλά το μόνο που λέω είναι, όταν έχεις μια κυβέρνηση, όπως εγώ πιστεύω, ναι, και όπως μπορεί να αντιληφθεί κατά τη γνώμη μου ο μέσος Έλληνας, βλάπτει τον τόπο, mm-hmm, η μόνη υπηρεσία που να προσφέρει να πάει σε εκλογές. Μόνο μία λέξη, κύριε Παυλόπουλε, ναι, μόνο μία λέξη, γιατί υπάρχει το παράδειγμα του 96 που επικαλέστηκε ο κύριος Παυλόπουλος και επειδή είναι θέμα. Το θέσατε γενικά, είπατε ότι πρέπει να κυβερνήσει αυτό που ρώτησα. Λέω, αν ο κόσμος πρέπει να έχει έτοιμα εκλογικά βιβλιάρια. Γιατί γράφονται και λέγονται πολλά. Κύριε Παυλόπουλε, επειδή είμαι εν μέσω δύο Παυλόπουλων, ναι, ναι, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ναι. Το 1996 υπήρξε μια πολύ ειδική περίπτωση. Ναι. Είχαμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος είχε εκλεγεί αποκλειστικά από εσωκομματικές διαδικασίες, ναι, και έπρεπε, ήταν απαραίτητη, ναι, η προσφυγή στο λαό για να, ναι, έχει την, εντάξει, νομιμοποίηση. Άρα ήταν μια ειδική, άρα, περίπτωση. Οι εκλογές ήταν τακτοποίηση και εσωκομματικών. Και η ΟΝΕ βεβαίως, το δεύτερο σημείο είναι, ναι, ότι η ΟΝΕ βεβαίως, όχι, ήτανε επιβεβαίωση της εντολής του λαού για να συνεχιστεί μια τραετία στο όνομα του πρωθυπουργού που καλεί. Οι εκλογές το 1996 έγιναν. Ένα χρόνο. Και η ΟΝΕ, ναι, δεν θα κριθεί στην ουσία, και γι' αυτό πρόσθεσε, ναι, στην ουσία ο κ. Παυλόπουλος, δεν θα κριθεί στις 31/12. Η αίτηση θα γίνει το Μάρτιο. Με ποια στοιχεία? Από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. Οι επιδόσεις μας με ποια στοιχεία θα κριθούν? Μια περίοδος διαπραγματεύσεων. Είναι μια περίοδος λεπτών χειρισμών. Αν η Νέα Δημοκρατία κρίνει ότι εκεί πάνω πρέπει να γίνουν οι εκλογές, ας τις προκαλέσει. Εδώ είμαστε, Γάντι, εδώ είναι ο λαός. Το και την επομένη θα ξαναμιλούμε. Ένα δημοκρατικό κράτος δεν μπορεί να θεωρεί ποτέ, κύριε Παυλόπουλε, τις εκλογές ως τροχοπέδι πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων. Το Γάντι είπα ή ομαλά ένα κράτος και είναι σωστό. Οπότε οι εκλογές είναι κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας ή δεν πάει καλά. Ναι. Δηλαδή ο κύριος Σιμίτης μας λέει, ναι, ότι η Ελλάδα κινδυνεύει από, ναι, τις εκλογές. Άρα δεν είναι στεριμένη καλά η δημοκρατία. Του αποθέματος του συνταγματολόγου, ο κύριος Παυλόπουλος άφησε μία τελευταία λέξη. Την αφήνω αναπάντητη για μία άλλη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο. Πριν κλείσουμε, μία κουβέντα μόνο, για τον έχουμε στο τηλέφωνο αρκετή ώρα και περιμένει από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Φθορίδη, να μας πει τι γίνεται με την απογραφή. Κύριε Φθορίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Σας πιάνουμε τηλεφωνικά στην Βόρειο Ελλάδα. Η απογραφή πότε θα αρχίσει και πότε θα τελειώσει, πέστε μας. Η απογραφή ξεκινάει σήμερα και θα τελειώσει τη Δευτέρα. Υπάρχουν όμως 5 δήμοι οι οποίοι κηρύχθησαν ως σεισμόπληκτοι με νεότερη απόφαση, ναι, και η απογραφή σε αυτούς τους 5 δήμους, επειδή, ναι, δεν συμπεριλήφθη στο σχεδιασμό της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Για τους υπόλοιπους θα γίνει σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση? Πέστε μου. Επειδή έχω την αντίστοιχη αρμοδιότητα στην κυβέρνηση. Ναι. Παρακολουθώντας προηγουμένως τη συζήτηση, άκουσα για τον Ξενοκράτη. Ναι. Θέλω να υπενθυμίσω, ναι, ότι ο Ξενοκράτης είναι το εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών. Ναι. Είναι το λάθος. Λοιπόν, προσέξτε, λάθος είναι κατά τη άποψή σας, κύριε Παυλόπουλε. Μισό λεπτό, κύριε Παυλόπουλε. Να κλείσουμε. Το εκτελεστικό όργανο του εθνικού σχεδιασμού το θεωρείται ως επαρκές. Μα κάνετε ένα τεράστιο λάθος. Εγώ κάνω λάθος. Όλα τα κράτη κάνουν λάθος και έχετε εσείς δίκιο, κύριε Παυλόπουλε. Θα σα πω αμέσως γιατί. Αυτό είναι το γεγονός, ότι τα ξέρετε όλα και δεν ξέρετε τίποτε στο τέλος. Κύριε Παυλόπουλε, μισό λεπτό να ολοκληρώσει. Μισό λεπτό. Από αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη του Ξενοκράτη. Λοιπόν, σας λέω το εξής, ότι ο Ξενοκράτης είναι σχέδιο μέσα στο οποίο εντάσσονται εκτελεστικά όλοι οι φορείς του κράτους. Εκτελεστικά, αυτό λέτε. Συγχωρείτε, εντάσσονται στο κατά σχέδιο. Κατά την αρμοδιοτήτων κάνει. Εντάσσονται στο σχέδιο όμως, κύριε Παυλόπουλε. Ποιο σχέδιο? Λοιπόν, το μπορείτε σχέδιο που λέει ότι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το σχέδιο που λέει ότι στην Πλημμύρα κάνουμε αυτό, στην Πυρκαγιά κάνουμε αυτό και στο Σμό κάνουμε αυτό. Για τα σάκια συνέντευξη δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Λέει ότι στην Πλημμύρα κινητοποιούνται αυτοί. Στο σεισμό κινητοποιούνται αυτοί, στην Πυρκαγιά κινητοποιούνται αυτοί. Αυτό είναι το σχέδιο. Στην επομένη και σας λέω λοιπόν τώρα, αν με ακούσετε, σας λέω το εξής, ότι σε αυτό το σχέδιο έχει ξενοκράτη το κάθε Υπουργείο ξεχωριστά, δηλαδή
Μέσα στον Εθνικό Ξενοκράτη έχει το κάθε Υπουργείο ξεχωριστά και ξέρει σε κάθε περίπτωση πότε θα κινηθεί και ποιοι θα κινηθούν. Μάλιστα. Και όσο πηγαίνει προ τα κάτω, φτάνει μέχρι το Δήμο, που σημαίνει ότι ο κάθε ένα από αυτού κινείται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεν κινούνται όλοι ταυτόχρονα σε κάθε φυσική καταστροφή. Πήραμε... Αλλιώ ενεργούμε στην Πυρκαγιά. Κύριε Φλωρίδη, παίρνουμε μια γεύση τηλεοπτική. Κύριε Παυλόπουλο, μισό λεπτό για να ολοκληρώσουμε, γιατί μα πιέζει πάρα πολύ ο χρόνο. Κύριε Παυλόπουλο, μισό λεπτό να ολοκληρώσουμε, θα βαριάσετε περισσότερο. Κύριε Φλωρίδη, ολοκληρώστε, βάλτε τελεία. Ναι, θέλω να βάλω μία άνω τελεία και μία φράση ακόμα. Επειδή μιλάμε για προηγμένε χώρε, παρακαλώ αυτέ τι μέρε έχουμε το παράδειγμα μια προηγμένη. Προηγμένης χώρας αδιαφυσβήτητα της Αγγλίας. Ναι. Δύο τρένα τράκαραν και ακόμα ψάχνονται. Ναι. Λοιπόν, εμείς αντιμετωπίσαμε μια τεράστια καταστροφή και την αντιμετωπίσαμε σε 24 ώρες. Και αν είχαν ράτσα αυτοί που τρακάρισμα μια προηγμένης χώρας και ακόμα ψάχνονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, κύριε Παυλόπουλε. Κύριε Φλωρίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πήραμε μια γεύση από το τι έγινε χθες στη Βουλή μέσα. Έχουμε δύο παραδείγματα της προηγμένης χώρας. Κύριε Φλωρίδη, ολοκληρώστε αν θέλετε. Και ακόμα δεν ξέρουν πόσοι είναι νεκροί μετά από μια εβδομάδα και έχετε μια Ελλάδα που σε 24 ώρες αντιμετώπισε μια τεράστια καταστροφή όχι, με μια απόλυτη επιτυχία. Μας ακούν, κύριε Φλωρίδη, οι σεισμόπληκτοι μας ακούν. Τι αντιμετωπίσατε? Αντιμετωπίσατε τίποτε σοβαρά την ημέρα εκείνη? Όχι. Κύριε Φλωρίδη, μισό λεπτό. Κύριε Παυλόπουλε, μισό λεπτό. Σε 24 ώρες. Κύριε Παυλόπουλε, αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Κύριε Παυλόπουλε, μισό λεπτό. Τα πρώτα 20 λεπτά τα αντιμετωπίσαμε, κύριε Παυλόπουλε. Η ΕΜΑΚ πήγε σε 36 σημεία σε μισή ώρα. Η ΕΜΑΚ πήγε σε 36 σημεία. Κύριε Παυλόπουλε, πάρτε μια τελεία για να μπορέσω να διακόψω και τον κύριο Φλωρίδη. Αυτό μπορώ να σκεφτείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Κύριε Αθανασάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Παυλόπουλε, και εσάς και εσάς, κύριε Φλωρίδη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.